πτώση και είναι εκείνο ο δίσκος των Domination που κυκλοφόρησε μέσα στη χρονιά. Όσοι τους θυμόσαστε σαν ένα εφηβικό thrash σχήμα που είχε τον αυτοσαρκασμό να κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ με τίτλο Infants of Thrash, πρέπει ίσως να αναθεωρήσετε. Το συγκρότημα μεγάλωσε, ορίμασε και είναι έτοιμο για μεγάλα πράγματα, σαν για αυτά που κάνουν ας πούμε οι Suicidal Angels, των οποίων το Years of Aggression που κυκλοφόρησε το καλοκαίρι που μας πέρασε, μας είπε στην ουσία τα αυτονόητα. Πως οι Suicidal είναι σε παγκόσμιο επίπεδο η κορυφαία μπάντα του ύφους και της γενιάς της. Στο σημείο αυτό όμως, να υποδεχτούμε τον Βορέα, τον Αχερουσία, οι οποίοι έχουν νέο δίσκο. Τι κάνεις Γιώργο, πώς είσαι? Μια χαρά, εσείς? Όλα καλά? Όλα καλά, όλα ωραία. Τέταρτο άλμπουμ για τους Αχερουσία, κυκλοφορεί αυτή την εποχή, ένα διαφορετικό άλμπουμ. Διαφορετικό και ίδιο σχετικά, θα μας τα πεις όλα. Λέγεται Nostos and Answer και στην ουσία θα μου εξηγήσεις εσύ, πρόκειται για διασκευές πάνω σε ελληνικά παραδοσιακά τραγούδια. Δικό σου, τι ακριβώς έχεις κάνει εδώ? Καθώς στην ουσία αυτόν τον καιρό προσπαθώ να συνθέσω τον πέμπτο δίσκο της μπάντας που θα αποτελεί στην ουσία μια φυσική συνέχεια του Προμηθέα, και το οποίο φιλοδοξώ, έχω σκοπό να λειτουργήσει και αυτό με θεατρικούς όρους, θεώρησα ότι ήταν γόνιμος ο καιρός να κάνω ένα δίσκο που τον είχα τάμα στην ουσία, ένα δίσκο ο οποίος είναι βασισμένο στα τραγούδια τα ελληνικά, παρμένα από όλη την επικράτεια. Παράλληλα εκείνη την περίοδο μεταλάνιζαν διάφορες σκέψεις, οι οποίες ακόμα στην ουσία τις έχω μέσα μου, και μιλάνε για όλο αυτό το ζήτημα της επιστροφής, το οποίο το βλέπουμε και υπάρχει στις μπάντες της ελληνικής σκηνής, όπου πολλές χρησιμοποιούν ελληνική μουσική, όπως παράλληλα και αυτό το ζήτημα του κόσμου ο οποίος φεύγει από την Ελλάδα σαν οικονομικός μετανάστης, αλλά και του κόσμου ο οποίος έρχεται είτε ως οικονομικός μετανάστης είτε λόγω του προσφυγικού ζητήματος, το οποίο κακά τα ψέματα ταλανίζει αυτόν τον καιρό. Οπότε μέσα εκεί πέρα, εγώ στην ουσία ήθελα να καταγίνω με έννοιες με το τι ορίζεται ως πατρίδα για τον κάθε έναν μέσα μας, το αν η επιστροφή στις ρίζες είναι πάντοτε η απάντηση για το οτιδήποτε, και αν αυτό πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένους όρους ή όχι. Εσύ την έχεις την αίσθηση του ανήκει κάπου, νιώθεις τον νόστο γενικότερα? Κοίταξε, εγώ αυτό το βίωσα και όταν ταξίδευα και στα πλοία, που επί 5 χρόνια στην ουσία έλειπα από την Ελλάδα, και ήταν πάρα πολύ έντονο μέσα μου το ζήτημα της επιστροφής. Είναι ένα συνέστημα το οποίο δύσκολα μπορεί να περιγραφεί, αλλά πιστεύω οι άνθρωποι που το έχουν βιώσει το καταλαβαίνουν. Από την άλλη, σίγουρα για μένα, ναι, όπως πιστεύω και για τον καθένα, μπορεί η πατρίδα να μην ορίζεται με σύνορα ή με ιδέες κτλ, κτλ, αλλά πάντα υπάρχει κάτι το οποίο συνιστά μια οικογένεια, ένα σπίτι, μια πατρίδα. Για μένα, ένα κομμάτι στην ουσία του τόπου μας είναι και η μουσική μας και η κουλτούρα μας. Πάντοτε θέλαμε να έχουμε σχέση με αυτό το μέρος, πάντοτε θέλαμε να γράφουμε μουσική χρησιμοποιώντας τους ελληνικούς μουσικούς δρόμους, τους ελληνικούς ρυθμούς, και στην ουσία ένιωσα ότι είναι ο καιρός ο κατάλληλος για να γίνει μια τέτοια δουλειά. Είναι η παράδοση κάτι που εξελίσσεται, κάτι που αλλάζει με το πέρασμα των χρόνων, είναι ένα συγκεκριμένο πράγμα? Παίρνεις την παραδοσιακή μουσική και την ενορχιστρώνεις με κιθάρες ηλεκτρικές. Η Αχερουσία το κάνουν αυτό από τότε που εμφανίστηκαν στη σκηνή πριν από 10-12 χρόνια με εκείνο το πρώτο άλμπουμ, το οποίο είχε μέσα και τις παραδοσιακές λύρες και όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή δεν είστε αλεξιπτωτιστές σε αυτή την ιστορία? Για μένα δεν πρέπει να αποκαλείται παράδοση όλο αυτό, διότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται αποκρυσταλλωμένα. Για μένα πάντοτε ήταν ένα ζωντανό κύτταρο, και αν το δούμε και ιστορικά, το οποίο εξελισσότανε. Φερρυπίν δεν υπήρχαν κλαρίνα πριν από 200 χρόνια, ούτε βιολιά στην παραδοσιακή μουσική, αλλά τελικά μπήκανε. Δεν ήταν ποτέ κάτι κλειστό μυαλό αυτό το πράγμα ή με στεγανά. Άρα θεωρώ ότι αντίστοιχα υπήρχαν και εξελίξεις μουσικές, οι οποίες πολλές φορές μπορεί κάποιος να τις δει. Έτσι κι αλλιώς η Ελλάδα ήταν πάντα ένα πολιτισμικό σταυροδρόμι, ανάμεσα στην Ανατολή, στο Βορρά, στο Νότο και στη Δύση φυσικά. Και με κάποιον πολύ ωραίο και μαγικό τρόπο όλα αυτά τα πράγματα τα ζήμωνε μαζί με τους ανθρώπους της, και τις ιδιαιτερότητες του κάθε τόπου και τις ιδιαιτερότητες της καθημερινής ζωής. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο θεωρώ ότι αυτό ήταν και στην ουσία αρχικά μία λαβή και για τους Αχερουσία να ασχοληθούν και να χρησιμοποιήσουν μελωδικούς δρόμους της ελληνικής μουσικής, όπως επίσης και ρυθμούς. Mm-hmm. Αυτός είναι ο πρώτος δίσκος στον οποίο χρησιμοποιούμε, ας πούμε, πιο παραδοσιακά τραγούδια. Ναι. Ήταν μια ανάγκη λοιπόν να δημιουργήσει αυτό το δίσκο. Μετά την ολοκλήρωσή του, ένιωσε πως έφυγε ένα βάρος από πάνω σου? Δεν το είδα σαν βάρος ποτέ, mm-hmm. αλλά σαν ένα χρέος.
Πάντοτε ήθελα να παίξουμε αυτά τα τραγούδια με την μπάντα, τα αγαπούσα πάρα πολύ. Βρίσκονται μέσα στις μουσικές μου καταβολές και όπως είπα και πριν, θεώρησα ότι αυτά μπορούσαν να συνδυαστούν για να δημιουργήσουν μια καινούργια αφήγηση, ένα καινούριο κόνσεπτ. Επί της ουσίας, τα περισσότερα τραγούδια από αυτά έχουν παραλογικό περιεχόμενο. Παραλογές λέμε, π.χ. αφηγηματικά τραγούδια όπως του νεκρού αδερφού. Όλα λοιπόν αυτά τα τραγούδια, παρμένα από διάφορα μέρη της Ελλάδας, έχουν το χαρακτήρα της παραλογής, αλλά βαλμένα με τη σειρά με την οποία τα έχουμε βάλει σε αυτό το δίσκο, αφηγούνται μια καινούργια. Ούτε λίγο ούτε πολύ, μιλάει για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι εγκαταλείπουν τον τόπο τους μετά από μια μεγάλη καταστροφή, αφήνοντας πίσω αγαπημένα πρόσωπα, αγαπημένα μέρη, αγαπημένες στιγμές, αγαπημένες μυρωδιές γεύσεις, και προσπαθούν να προσφέρουν στην οικογένειά τους και στους αγαπημένους τους από μακριά. Κάποιοι θα επιστρέψουν, κάποιοι άλλοι ίσως αδικηθούν και δεν επιστρέψουν ποτέ. Και ίσως αυτό είναι και το, αν θέλει, το κόνσεπτ το αφηγηματικό μέσα σε αυτήν την ιστορία. Ο κύκλος του προηγούμενου σας δίσκου, του Προμηθέα, ολοκληρώθηκε. Μάλλον δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί, αλλά βγήκε προς τα έξω, δόθηκε στον κόσμο με ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό τρόπο. Κάνατε τις συναυλίες, τις γνωστές συναυλίες που κάνει ένα metal συγκρότημα, αλλά παρόλα αυτά έκανες και το βήμα, πήρες την πολύ τολμηρή απόφαση να δημιουργήσεις μια θεατρική παράσταση βασισμένη στον Προμηθέα, η οποία πήγε και σχετικά καλά. Έκανες πάρα πολλές παραστάσεις. Σκέφτεσαι να κάνεις κάτι αντίστοιχο με το νέο αυτό άλμπουμ? Με αυτό το δίσκο δεν γίνεται, διότι πολύ απλά δεν μπορώ να το σκεφτώ κάπως έτσι. Ναι. Αυτό θα γίνει σίγουρα με τον επόμενο δίσκο, ο οποίος θα βασίζεται πάνω στις ιστορίες του Βάκχου γενικότερα και όχι μόνο στο κομμάτι των Βάκχων της γνωστής τραγωδίας, αλλά και πιο πριν στις ιστορίες του Διονύσου και πιο μετά, σε αυτά που ξέρουμε από τη μυθολογία. Μάλιστα. Οπότε η συναυλιακή δραστηριότητα των Αχερουσία για το Nostos & Answer ξεκινά την Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Που παίζετε? Παίζουμε την Κυριακή 2 Δευτέρου του 2020, είναι καρκινική ημερομηνία, στο Temple μαζί με τους World of Life και με τους Miasma, όπου θα παρουσιάσουμε το δίσκο στην ολότητά του. Παράλληλα θα παίξουμε και όλο τον Προμηθέα και αν ο κόσμος θέλει σίγουρα θα προχωρήσουμε και σε πιο παλιά μας τραγούδια. Έχουμε μια προσθήκη ακόμα στις κιθάρες, δηλαδή πλέον εμφανιζόμαστε με 3 ηλεκτρικές κιθάρες. Έγινε πολλή δουλειά πάνω σε αυτό το θέμα, ενορχιστρωτικά και εκτελεστικά, για να ακούγεται όσο το δυνατόν πιο επαρκές. Και επίσης είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι έχουμε και μια προσθήκη εδώ και καιρό, τον Πανδίωνα, ο οποίος είναι γνωστός και από την πορεία του με τους Κάβερ, ο οποίος έχει αναλάβει τις γκάιντες και τους αυλούς. Να πούμε ότι η μουσική που συνοδεύει τα τραγούδια, που δίνει τα τραγούδια στο συγκεκριμένο άλμπουμ, είναι αυθεντική, original μουσική δική σου. Είναι δικές σου ενορχιστρώσεις πάνω σε υπάρχουσες μελωδίες, τροποντινά. Κοίταξε, όλα τα τραγούδια έχουν τη δικιά τους μελωδική γραμμή ως τραγούδια. Ναι. Αλλά πολλά από αυτά δεν είχαν μουσική από κάτω. Ήταν τραγούδια τα οποία δεν συνοδευόντουσαν μουσικά όργανα. Στα τραγούδια αυτά έχω γράψει μουσική από κάτω, καινούρια, αν μπορεί να τεθεί αυτό το πράγμα. Συνοδεύοντας βέβαια τη μελωδική γραμμή των φωνητικών. Σε όλα όμως, με εξαίρεση ίσως το πρώτο, ενορχιστρωτικά όπως καταλαβαίνεις τα έχουμε πειράξει στο βαθμό που νιώθαμε πως θέλαμε να το κάνουμε αυτό, που μας έβγαινε, δεν υπήρχαν γιατί και πρέπει σε όλο αυτό το πράγμα, προκειμένου να τα φέρουμε πιο κοντά σε εμάς αν θες ή να τους δώσουμε μια διαφορετική ερμηνεία και διάσταση. Ωραία. Θα παίξετε ζωντανά εδώ στη σκηνή του Remedy. Τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο θα δούμε τώρα? Θα παίξουμε ένα ριζίτικο, τα Αγρίμια, το οποίο εν πάση περιπτώσει έχουμε προσθέσει μελωδίες από κάτω δικές μας και έχουμε και κάποιες μικρές αναφορές σε κάποιους μεγάλους συνθέτες οι οποίοι τα έχουν προσεγγίσει παλιότερα. Μάλιστα. Η εμφάνιση είναι την Κυριακή 2 του μήνα, ναι. 2 Φεβρουαρίου 2020. 2 Φεβρουαρίου 2020 λοιπόν η Αχερουσία στο Temple, σωστά? Στο Temple, μάλιστα. Ωραία. Πάμε να τους δούμε από την σκηνή του Remedy και επιστρέφουμε.